Θανάζος. Ζητώ συγγνώμη που αναφέρθηκα στα δύο περιστατικά που αφορούν τα διπλούς της ομιλίας, Κόρπους Κρίστη και Παστίτσιος. Αν νομίζω θα το κάνεις με σίγουρο στην άξη πολύ διεύθυντη κάτι. Να αλλάξουμε λίγο θέση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω πως ίσα ίσα ότι ήταν μια εισαγωγή κατάκτηση σε αυτά που θα πω οι αναφορές σου. Οι δύο υποθέσεις για τις οποίες θα μιλήσω, ο Γέροντας Παστίτσιος και το Κόρπους Κρίστη, εκτελήθηκαν με μικρή χρονική διαφορά πριν από 3 περίπου χρόνια, το φθινόπωρο του 2012. Νομίζω ότι πρόκειται για υποθέσεις γνωστές, τουλάχιστον στο παρόν ακροατήριο. Γι' αυτό δεν θα πω πολλά για τα πραγματοβολικά τους περιστατικά. Θα θυμίσω μόνο ότι ο Φίλιππος Λοΐζος, δημιουργός της σελίδας στο Facebook «Γέρον Παστίτσιος», συλλαμβάνεται στις 21 Σεπτεμβρίου του 2012, αναγκάζεται να διαγράψει την σελίδα στο Facebook. Το ασκείται ποινική δίωξη για κατεξακολούθηση, καθύβριση θρησκεύματος και τελικά το Γενάρη του 2014 καταδικάζεται σε 10 μήνες με αναστολή για πρόθεση καθύβρισης. Στις 12 Οκτωβρίου του 2012 αρχίζουν ή μάλλον συνεχίζονται, γιατί είχαν γίνει κάποιες πρώτες παραστάσεις τον Ιούνιο στο Θέατρο Κητήριο, οι παραστάσεις του έργου Κόρπους Κρίστη, έπειτα από μισό μήνα συγκεντρώσεων, όπου κάθε βράδυ το οποίο υπήρχε παράσταση είχαμε απ' έξω συγκεντρώσεις, προφυλακισμούς, απειλές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η παράσταση. Η παράσταση κατεβαίνει χωρίς να ξεκινήσει ποτέ την 1η Νοεμβρίου, ενώ στις 16 Νοεμβρίου ασκείται ποινική δίωξη εναντίον του σκηνοθέτη Λαέρτη Βασιλείου, των διάφορων συντελεστών και των ηθοποιών, για καθύβριση θρησκεύματος και κακόβουλη βλασφημία, έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει ο Μητροπολίτης Πειραιός μαζί με 4 βουλευτές κάποιες μέρες πριν. 4 βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί έχει σημασία για τη συνέχεια. Δεν είναι μόνο η χρονική εγκύτητα που μας κάνει να συνεξετάζουμε τις δύο αυτές τις υποθέσεις, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν μερικά βασικά κοινά στοιχεία, κοινοί άξονες. Το πρώτο είναι το ζήτημα της προσβολής των θείων. Δεν το λέω εδώ με την νομική έννοια, με την νομική μορφή που παίρνει το κατηγορητήριο, αλλά με την αιτίαση, αυτό που κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο και στις διαμαρτυρίες. Δεύτερος άξονας είναι οι διαμαρτυρίες, στις οποίες πρωτοστατούν ακροδεξιοί παρεκκλησιαστικές οργανώσεις και με διάφορες διακοιμάνσεις και ιεράρχες. Τρίτον, ο ρόλος του κράτους που είναι αποφασιστικός και στις δύο περιπτώσεις, με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε ποινική δίωξη στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση του Παστίτσιου, μάλιστα, αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν μοίραζε κάποιες εικόνες του Γέροντος Παστίτσιου στην Ομόνοια. Είχε μια ιστοσελίδα, αλλά χρειάστηκε μια ολόκληρη διαδικασία. Κινητοποιήθηκε η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος, ζητήθηκαν τα στοιχεία από το Facebook. Το Facebook έδωσε τα στοιχεία, τον επισκέφθηκαν στο πατρικό του, δεν τον βρήκαν εκεί πέρα, τον εντόπισαν στην Εύβοια που δούλευε και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι είχαμε μία πολύ οργανωμένη και συστηματική δράση των κρατικών μηχανισμών, εντελώς δυσανάλογη με τη βαρύτητα των κατηγοριών. Αν δεν κάνω λάθος, ας μας πούν και νομικοί, τέτοια δράση υπάρχει μόνο σε περιπτώσεις μεγαλοεβιαστών ή παιδικής πορνογραφίας για τέτοιου βαρύτητας και κοινωνικής απαξίας αδικήματα. Στην περίπτωση του Κητηρίου, η στάση του κράτους ήταν πιο αδρανής, πάλι όμως δεν μιλάμε για αδράνεια, μιλάμε για μια σαφή επιλογή ότι δεν μπόρεσε να διασφαλίσει ότι θα γίνει παράσταση, με αποτέλεσμα να κατέβει. Το τέταρτο στοιχείο είναι ότι οι πιέσεις, οι διαμαρτυρίες, οι διώξεις ήταν αποτελεσματικές, αποτελεσματικότατες θα έλεγα, αφού πολύ γρήγορα και η σελίδα στο Facebook κατέβηκε και η παράσταση κατέβηκε. Και μάλιστα στην περίπτωση του Χιτηρίου δεν ήταν η ποινική δίωξη αυτή, ήταν οι διαμαρτυρίες απ' έξω και είναι προφανές ότι οι διώξεις αυτές λειτουργούν και προληπτικά και διακοδημητικά για το μέλλον και όποιον θέλει να κάνει τον Γέροντα Μακοαρανίσιο ή τον Γέροντα Ψαρίσιο ή οτιδήποτε άλλο. Και το τελευταίο κοινό χαρακτηριστικό που θα διέκρινα στις δύο περιπτώσεις θα λέω ότι είναι κλασικές περιπτώσεις λογοκρισίας,
ότι είναι καθαρή μορφή λογοκρισίας, ευθύ πλήγμα μας στην ελευθερία της έκφρασης. Μιλάω για καθαρή μορφή με την έννοια ότι δεν διαπλέκεται με διάφορα άλλα αντικείμενα πραγματικά ή υποτιθέμενα, αντίσταση κατά της αρχής, άσκηση βίας, βιοπραγίες. Έχουμε ένα θεατρικό έργο και κάποιον ο οποίος δημιουργεί μια σατυρική σελίδα. Οι δύο αυτές περιπτώσεις μπορούν να ενταχθούν σε μια μακρά παράδοση, η οποία πηγαίνει τουλάχιστον στις αρχές του 20ου αιώνα. Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους κύκλους εφαπτώμενους. Ο πρώτος κύκλος θα έλεγα ότι είναι οι διαμαρτυρίες, οι ποινικές διώξεις, οι καταδίκες και οι απαγορεύσεις για βλασφημία και προσβολή του θρησκεύματος. Όπως ακούσαμε πριν για τον Άγιο Πρεβέζης και τις άλλες περιπτώσεις έργων και ταινιών εντάσσονται σε αυτόν τον κύκλο. Επίσης η απαγόρευση της προβολής της ταινίας «Ο τελευταίος πειρασμός» του Σκορτσέζε το 1988, η προσωρινή απαγόρευση του βιβλίου του Μίμη Ανδρουλάκη «Μη στην ίστη Θεσσαλονίκη», η αποκαθήλωση του έργου «Πότις έμεθου κερίντε κορδιές» στην έκθεση «Outlook». Είναι μερικές από τις πιο γνωστές πρόσφατες περιπτώσεις στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι οι μόνες, είναι πολύ περισσότερες και έχουν καταγραφεί. Ένας δεύτερος κύκλος στην παράδοση που μπορεί να ενταχθεί η δίωξη του παστίτσιου και του χιτηρίου περιλαμβάνει γενικότερα περιπτώσεις λογοκρισίας ή δίωξης έργων, ιδίως έργων τέχνης που θεωρούνται άσεμνα ή ότι προσβάλλουν τη δημόσια εδώ. Ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος βέβαια ταυτίζονται σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει ένας τρίτος αρκετά ευρύτερος κύκλος που αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του λόγου, της επιστημονικής άποψης. Εδώ σαφέστατα μπορούμε να εντάξουμε τις δίκες και τις καταδίκες την εποχή της έξαρσης του εθνικισμού στο Μακεδονικό στις αρχές της δεκαετίας του 90. Μπορούμε να εντάξουμε μια σειρά διαμαρτυρίες, ακόμα και αν δεν καταλήγουν σε δίωξη, με έντονα σκοταδιστικό χαρακτήρα εναντίον βιβλίων, κυρίως σχολικών βιβλίων. Για παράδειγμα, η εκστρατεία εναντίον του βιβλίου του Πυθίκου, όπως το είχαν ονομάσει οι διαμαρτυρόμενοι, είναι το βιβλίο Ιστορία του ανθρωπίνου γένους του Λευτέρη Σταυριανού. Είχε ονομαστεί έτσι, επειδή αναπτυσσόταν η δαρβινική θεωρία εκεί μέσα, σύμφωνα με τους πολέμιους. Και βέβαια το βιβλίο της Ιστορίας Έκτης Δημοτικού της Μαρίας Ρεπούση. Και εδώ μπορούμε να δούμε και ένα τέταρτο και τελευταίο κύκλο, αρκετά ευρύτερο. Αυτό που έχει ονομάσει ο Δημήτρης Ψαράς στη μελέτη του για τη Χρυσή Αυγή, το κόμμα του Μαύρου Σταυρού, ένα όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος ιδιότυπο πολιτικο-χριστιανικό κίνημα που αναδύεται κοντά στο 2000 στις διαδηλώσεις και στις διαμαρτυρίες κατά της απαλήφθης του θρησκεύματος, στο οποίο πρωτοστατούν κλασικές παρεκκλησιαστικές οργανώσεις όπως το ΕΛΚΙΣ, παλαιομερολογίτες, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακροδεξίοι τότε όπως ο Βορύδης, ο Πλεύρης, ο Μανολάκος, Ποντιακά Σωματεία και η Χρυσή Αυγή. Έχει σημασία να εντάξουμε τις δύο περιπτώσεις σε αυτή τη μακρά παράδοση, γιατί μπορούμε να δούμε μια σειρά ομοιότητες και συνέχειες, ιδεολογικές, πολιτικές, προσώπων, δικτύων των οποίων δημιουργούνται. Αναφέρθηκα μόνο στις πολύ πρόσφατες περιπτώσεις, ωστόσο μια πληρέστερη μελέτη του θέματος ασφαλώς θα πήγαινε στις αρχές του αιώνα, με τις διώξεις των αθεϊκών εναντίον του παρθεναγωγείου του Βόλου, τις διώξεις, τα βρασιλιακά πάλι με το Δελμούζο, τις διώξεις εναντίον του Μίλτου Κουντουρά. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την δίκη των αθεϊκών για το ιδεολογικό υπόβαθρο αυτών των διώξεων. Όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά, είναι μια στιχομηθεία μεταξύ του Μητροπολίτη Δημητριάδος Γερμανού, που είναι μάρτυρας κατηγορίας, και του συνήγορου του Δελμούζου και του Παρθεναγωγείου Κωνσταντίνου Πετρίδη. Η απάντηση του Μητροπολίτη, που συμπυκνώνει το ιδεολογικό περιεχόμενο, θα μείνει κλασική έκδοτε. Ρωτάει λοιπόν ο Πετρίδης, ο συνήγορος, μήπως ήρχονται τα βιβλία εξ Αλεξανδρίας. Στην Αλεξάνδρεια υπήρχε μια έντονη σοσιαλιστική κίνηση. Επίσκοπος, δεν γνωρίζω. Γνωρίζω μόνο ότι εκ του κέντρου εξήρχοντο ειδέε περί μαλλιαρισμού. Πετρίδης, μα ομιλούμε τώρα περί αναρχικών βιβλίων. Επίσκοπος, εγώ δεν γνωρίζω τους νομικούς όρους. Εις την συνείδηση όλου του κόσμου, μαλλιαρισμός, αναρχισμός, σοσιαλισμός, αθεϊσμός, μασονία είναι εν και το αυτό. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούμε να διακρίνουμε ένα κοινό κορμό χαρακτηριστικών, ο οποίος ποικίλει βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις είναι πιο έντονο αυτά τα χαρακτηριστικά, σε άλλες λιγότερο έντονο. Θα σημείωνα πολύ επιγραμματικά, πρώτον,
ότι οι αντιδράσεις αρθρώνονται κατά κανόνα γύρω από το γνωστό τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, με την προσθήκη συχνά και συνήθως και ενός τέταρτου όρου της ηθικής, με έμφαση σε ζητήματα ελευθεριότητας και σεξουαλικότητας. Δεύτερον, η δίωξη και οι διαμαρτυρίες πάνε χέρι-χέρι. Αφενός, οι διαμαρτυρίες οργανώνονται με άξονα και με βάση το αίτημα της δίωξης, του ποινικού κολλασμού, της τιμωρίας των υπευθύνων, της απαγόρευσης του βλάσφημου έργου. Αφετέρου, οι διώξεις και οι απαγορεύσεις, οι οποίες συνήθως ακολουθούν, επικαλούνται στο σκεπτικό τους τις αρχικές αντιδράσεις, τη διαμαρτυρία, το σκανδαλισμό της κοινής γνώμης. Τρίτον, στις εκστρατείες που αναπτύσσονται κυριαρχούν υπερσυντηρητικοί, υπερδεξιοί και ακροδεξιοί κύκλοι. Εδώ συναντάμε ως σταθερούς πρωταγωνιστές στην Εκκλησία, είτε ενσώματοι, είτε με τη μορφή διακεκριμένων ιεραρχών και τις παρακριστιανικές οργανώσεις. Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι αυτό δεν γίνεται μόνο σε ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία, το οποίο θα ήταν αναμενόμενο ή τα θεία, αλλά και σε μια πολύ ευρύτερη γκάμα ζητημάτων παιδείας, ηθικής, επιστημονικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου η Εκκλησία ή οι εκκλησιαστικοί και παραεκκλησιαστικοί φορείς εμπλέκονται με την ιδιότητά τους ως θεματοφυλάκων της ηθικής, του έθνους και των συντηρητικών αξιών. Τέταρτο στοιχείο. Στο λόγο των εκστρατιών αυτών είναι έντονο ένα σύμπλεγμα μυσαλλοδοξίας, εθνικισμού, φανατισμού, δημαγωγίας, πολύ συχνά εμπλουτισμένου με στοιχεία ομοφοβίας, σεξισμού, ρατσισμού, αντισημιτισμού και συνωμοσιολογίας. Οι αντιδράσεις πολλές φορές παίρνουν τον χαρακτήρα ηθικού πανικού και στις ακραίες περιπτώσεις δεν έχουμε επιχειρήματα, αλλά κραυγές. Ο περίφημος μονόλογος του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Παναγιώτα έξω από το Πρεχητήριο, νομίζω ότι θα τον θυμάστε, που είναι ένα ακατάσχετο ιδεολόγιο, αποτελεί πολύ εύγλωτο παράδειγμα. Όσο και αν η υπόθεση του Παστιτσίου και του Χιτήριου εντάσσονται σε αυτή την παράδοση και όπως είπα πριν είναι χρήσιμο ερμηνευτικά και αναλυτικά να τις εντάξουμε για να δούμε τις συνέχειες που υπάρχουν, αλλά και τις διαφορές και τις συνέχειες σε επίπεδο προσώπων αντιλήψεων, απ' την άλλη υπάρχει ένα νέο σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι για το 2012 η ενεργητική συμμετοχή της Χρυσής Αυγής, η οποία κατάφερε να πρωταγωνιστήσει. Όσον αφορά την περίπτωση του Φίλιππου Λοΐζου, αρκεί να θυμηθούμε την ερώτηση την κοινοβουλευτική που είχε καταθέσει τότε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, και ζητούσε τη δίωξη του δημιουργού του Παστιτσίου, ο οποίος υβρίζει, ηρωνεύεται και προσπαθεί να εξευτελίσει την ιερή αυτή μορφή της ελληνοορθοδοξίας. Επίσης, στα έντυπα, στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής και των διαφόρων παραφιάδων, υπάρχουν διάφορα άλλα, το Μακελιό, το Εθνικισμός και πάρα πολλά άλλα, υπάρχει ένας γαλαξίας διαφόρων όμορων οργανώσεων σελίδων, το θέμα του Παστιτσίου έπαιξε πολύ. Όσον αφορά το Χιτήριο τώρα, εκεί ο ρόλος της Χρυσής Αυγής είναι ακόμα ενεργητικότερος. Πρώτον, υπάρχει η μήνυση που καταθέτουν τέσσερις βουλευτές της Χρυσής Αυγής χέρι-χέρι, και όταν λέω χέρι-χέρι, κυριολεκτό, γιατί είναι πιασμένη αγκαλιά με τον Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ εναντίον των ηθοποιών. Και επίσης, έξω από το Χιτήριο, η Χρυσή Αυγή είναι αυτή η οποία οργανώνει, ηγείται, οι βουλευτές της πρωταγωνιστούν. Ο Χρήστος Παπάς, μάλιστα, απελευθερώνει από την κλούβα των ΜΑΤ κάποιον διαδηλωτή που έχει συλληφθεί. Η Χρυσή Αυγή είναι αυτή που δίνει τον τόνο. Και σε αυτό θέλω να αναφερθώ στον υπόλοιπο χρόνο που έχω, στη σημασία της παρουσίας, της αναβαθμισμένης παρουσίας της Χρυσής Αυγής. Το πρώτο που θέλω να παρατηρήσω από την πλευρά των ίδιων των διαμαρτυριών είναι ότι το στοιχείο αυτό τις κάνει να μην είναι καθόλου γραφικές, όπως ήταν παλιότερες πολλές φορές. Για παράδειγμα, οι διαμαρτυρίες εναντίον του τελευταίου πειρασμού, όπου από τη μια υπήρχαν διάφορα μέλη παραχριστιανικών οργανώσεων, εκκλησιαστικών οργανώσεων, από την άλλη διάφοροι φοιτητές, οι αναρχικοί, οι οποίοι φωνάζαν 666 Ιούδας είσαι 6, υπήρχε και άλλη παραγωγή, 666 ο κόρος σας να φέξει, γινόταν αυτή η ανταλλαγή συνθημάτων, υπήρχε μεγάλο στοιχείο καρναβαλικό, για να θυμηθώ αυτά που έλεγε ο Νίκος πριν. Έξω από το Χιτήριο δεν υπήρχε τίποτα έτσι γραφικό, υπήρχαν απειλές, υπήρχε φόβος, υπήρχαν ομάδες κρούσης της Χρυσής Αυγής και νομίζω είναι σαφές ότι τα ΜΑΤ, τα οποία δεν φρόντισαν και δεν θέλησαν
να διασφαλίσουν την παράσταση. Απ' την άλλη, δεν υπήρχαν τα μάτια, σίγουρα οι συγκεντρωμένοι θα είχαν ορμήσει μέσα, θα είχαν διαλύσει το θέατρο, θα είχαν δείρει τους θεατές και τους συντελεστές. Η παρουσία λοιπόν της Χρυσής Αυγής αφενός κάνει τις διαμαρτυρίες επικίνδυνες και δυναμικές. Αφετέρου, νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε γιατί η Χρυσή Αυγή πρωτοστατεί στις διαμαρτυρίες. Μία οργάνωση δηλαδή σαφέστατα παγανιστική, αντιχριστιανική, το έχουν δείξει αυτό πολύ καλά και ο Ψαράς και ο Ζουμπουλάκης στις μελέτες τους, πώς είναι μία οργάνωση η οποία μέχρι το 1990 έχει χαρακτήρα αντιχριστιανικό. Ο Ζουμπουλάκης, ο οποίος είναι και χριστιανός, το αναλύει πάρα πολύ καλά και τον καίει αυτό το θέμα πολύ. Πώς μιλάνε για τους Ιουδαίους, ο χριστιανός που είναι μια Ιουδαϊκή θρησκεία. Σιγά σιγά η Χρυσή Αυγή από το 1900, στις αρχές δεκαετίας του 90, αρχίζει και κάνει μια στροφή. Μια στροφή που γίνεται 180 μοιρών και ολοκληρώνεται, έχει ολοκληρωθεί γύρω στο 2000. Για ποιο λόγο? Το πρώτο νομίζω ότι είναι προφανές, ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει μια απεύθυνση σε ευρύτερα ακροατήρια, προσετερίζεται ένα ευρύτερο κοινό. Από αυτή την άποψη δεν κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνουν όλα τα πολιτικά κόμματα, είτε στρογγυλεύοντας τον λόγο τους, είτε αλλιεύοντας από το εκκλησίασμα ψηφοφόρους, υποψηφίους και ούτω καθεξής. Δεύτερον όμως, και εδώ κάνει κάτι πολύ διαφορετικό η Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή, επειδή αντλεί γενικά από δύο δεξαμενές, η μία είναι το σήμερα, όπου μπορούμε να αναφέρουμε τη βία, τη συντριβή των ελπίδων, την απαξίωση του πολιτικού συστήματος, απευθυνόμενο σε ένα κοινό νεότερο κυρίως. Η δεύτερη δεξαμενή της Χρυσής Αυγής είναι το παρελθόν. Είναι ο κληρονόμος όλης της παράδοσης της ελληνικής ακροδεξιάς και του αντικομουνισμού. Η Χρυσή Αυγή εντάσσεται σε αυτή την παράδοση, τη διεκδικεί μαχητικά. Αν πάμε και πίσω, πριν από τη δολοφονία του Φίσα, ας θυμηθούμε πώς μπουκάρει στο μνημόσυνο στο Μελιγαλά και εκτοπίζει τους κλασικούς δεξιούς και θέλει αυτή να ηγηθεί της παράδοσης του αντικομουνισμού και του αντικομουνιστικού αγώνα. Θέλει να εμφανιστεί ως γνήσιος και μοναδικός κληρονόμος, ο Χρήστος Παρπάς που εμφανίζεται με μια σημαία με το πουλί της Χούντας στο Ηράκλειο, πάλι την ίδια περίοδο. Σε αυτή λοιπόν την επιδίωξη, η Εκκλησία της είναι απαραίτητη, ο Χριστιανισμός της είναι απαραίτητη. Ακριβώς γιατί το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι πάρα πολύ βασικό για το χώρο της ακροδεξίας και όχι μόνο της ακροδεξίας βέβαια στην Ελλάδα. Επομένως, ο δεύτερος λόγος πέρα από το γενικό προσυντηρισμό ενός ευρύτερου κοινού είναι ο κυριαρχικός ρόλος που θέλει να καταλάβει στον χώρο της ακροδεξίας. Είναι όμως κάτι πολύ παραπάνω από αυτό και αυτό είναι το τρίτο που θέλω να πω. Γιατί το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια δεν είναι ο κορμός μόνο της ακροδεξίας. Είναι κοινή ιδεολογική μήτρα στην Ελλάδα ακροδεξιάς και δεξιάς. Ασφαλώς το λόγο και στην πολιτική της ακροδεξιάς. Κάποια από τα στοιχεία αυτά οξύνονται, προσθέτονται και άλλα όπως ο αντισημιτισμός. Ωστόσο, αν εξαιρέσουμε το αντισημιτισμό, πρόκειται κυρίως για ποσοτικές και όχι για ποιοτικές διαφορές. Και επίσης, πέρα από κοινός ιδεολογικός κορμός ακροδεξίας και δεξίας, είναι ο κορμός της κυρίαρχης ιδεολογίας των κεντρικών ιδεολογημάτων στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και το πότε τελειώνει αυτό το πράγμα είναι ένα θέμα συζητήσιμο, αν συνεχίζεται ακόμα ή αν έχει καυθεί. Με αυτή την έννοια, η πρόσδεση στην Εκκλησία, η ανάδειξη του χριστιανισμού, το να ηγηθεί των διαμαρτυριών για βλασφημία είναι για τη Χρυσή Αυγή κάτι πάρα πολύ κομβικό. Γιατί έτσι απευθύνεται σε εθνικά ακροατήρια, αναβαπτίζεται ως εθνικά υπεύθυνη δύναμη και, κάτι πολύ σημαντικό, πιάνει και σφυριλατίδες τους με το κράτος. Προσπαθεί να αποκτήσει ερίσματα στο δεξιό χώρο συνολικά, αλλά γενικότερα σε συντηρητικούς κύκλους του κράτους, σε αυτό που λέμε βαθύ κράτος. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, γιατί αν γνωρίζουμε ότι, και είναι και στο ημίφος ακόμα, γιατί αν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι στην αστυνομία έχουμε νεοναζιστικούς θύλακες και θύλακες Χρυσής Αυγής, γνωρίζουμε ότι έχουμε κάποιους ιεράρχες οι οποίοι έχουν εκφραστεί επανειλημμένα και συστηματικά υπέρ της Χρυσής Αυγής, από εκεί και πέρα αν μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη, για το στρατό, αλλά ακόμα και την Εκκλησία, και εδώ πέρα θέλω να αναφέρω μία έρευνα με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Χριστόπουλος και πιάνει όλους αυτούς τους τομείς. Σε εκείνους τους τομείς λοιπόν δεν είναι ακόμα σαφές ακριβώς πόσο έχει πιάσει, πόσο έχει ριζώσει η Χρυσή Αυγή. Έχει μεγάλη σημασία και αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας που πιστεύω ότι πρέπει να ερευνήσουμε στην Εκκλησία, στο στρατό, στη δικαιοσύνη και στην αστυνομία.
αλλά και σε επιχειρηματικούς κύκλους, πως μια μακρά παράδοση συντηρητισμού, αντιδραστικότητας, μαυρίλας θα το έλεγα στην πιο καθομιλουμένη, αν μετουσιώνεται σε ανοχή, υποστήριξη και προσχώρηση στη Χρυσή Αυγή. Μια εμβληματική μορφή που εικονογραφεί αυτή την υπόθεση είναι βέβαια ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Σαμαρά, Παναγιώτης Μπαλτάκος. Ψάχνοντας λοιπόν το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και εντοπιζόμενη στη θρησκεία, μπορούμε να δούμε πώς η Χρυσή Αυγή επιχειρεί να πιάσει δεσμούς με το βαθύ κράτος. Και όχι μόνο τη θρησκεία. Αν πάμε στο άλλο σκέλος, στην πατρίδα, είναι και αυτό ένα κομμάτι που έχει πάρα πολύ ψωμί και ενδεχομένως εδώ να είναι ακόμα πιο έντονα οι δεσμοί και τα ταμπού να είναι πιο βαθιά. Αν δούμε και την πολύ πρόσφατη υπόθεση, την υπόθεση Φίλη και της διαμαρτυρίας των ποντιακών σωματείων, βλέπουμε ότι το άλλο σκέλος, το σκέλος πατρίς, επίσης είναι πάρα πολύ ισχυρό στην ακραία εθνικιστική του εκδοχή. Επίσης είναι ένα πεδίο που η Χρυσή Αυγή προσπαθεί συστηματικά να ξαναπιάσει δεσμούς απευθυνόμενοι σε ευρύτερα ακροατήρια. Αλλά νομίζω αυτό είναι η υπόθεση μιας άλλης εργασίας που ξεφεύγει από τη βλασφημία, που έχει όμως ενδιαφέρον να το δούμε με τους όρους της βλασφημίας, γιατί όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει ένα από τα εθνικά θέσφατα, είτε αυτό είναι η ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, είτε να πει για την μειονότητα της Θράκης ότι είναι τουρκική. Και βλέπω εδώ έναν υπαριστάμενο και οργανωτή, ο οποίος το είπε πριν κάποιο καιρό με τα γνωστά αποτελέσματα. Οι αντιδράσεις που ξεσηκώνονται έχουν ακριβώς τα χαρακτηριστικά της αντίδρασης της βλασφημίας, ότι εθίγησαν τα ιερά και τα όσια, όχι της θρησκείας αυτή τη φορά, αλλά του έθνους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έχετε δει το πρόγραμμα, έχετε δει ότι υπάρχει προβολή ενός βίντεο για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέγαμε και αυτό που νικάει είναι το βλάσφημο γέλιο. Περιφορά του γέροντος Παστιτσίου, δρόμενος ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σύγκριση του Λόγκη και του Παστιτσίου στα Ισάκια, Οκτώβριος του 12. Θες να μας πεις δύο λόγια για το... Ναι, βεβαίως. Θα σας διαβάσω την πρόσκληση, η οποία ήταν ένα δρόμενο το οποίο οργανώθηκε από τα θέματα της εφημερίδας Αυγή και την ιστοσελίδα Red Notebook σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Πριν κάποιες μέρες, αυτό οργανώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, έλαβαν την εξής πρόσκληση μια σειρά από δέκτες. Πιστούς. Ολονυκτία, περιφορά και βρώσεις του Παστιτσίου. Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 9. Ιερά σκήτη εν θεμάτων, Βαλτετσίου 50-52, έκτος όροφος. Χωροστατούν ο ιερομόναχος Ευστράτιος, ο υποφαινόμενος, ο Θεοφιλέστατος Τσαμαδού Ιωάννης, ο υπέρτιμος και έξαρχος Ηλιουπόλεως Εμμανουήλ, μπορείτε να τον διακρίνετε σήμερα στην αίθουσα αυτή, θα περιφερθεί η εικόν του Παστιτσίου, έργο του Πετραλουνίτου Μοναχού Παναγιώτου της Μονής Άντιστα Σεφίου. Έχω προσκομίσει και την εικόνα εδώ πέρα. Αυτή είναι η εικόνα η οποία περιεφέρθη. Το πρόγραμμα της βραδιάς έχει ως εξής. Ώρα 9. Συγκέντρωση στη σκήτη των ενθεμάτων. Βαλτιτσίου 50-52. Θυμίαμα και απολυτίκια. 9:30 αυστηρά. Περιφορά του Παστιτσίου. 3 ταψιά. Θα ακολουθήσουν την εξής διαδρομή. Βαλτιτσίου, πλατεία Εξαρχείων, Τσαμαδού, το Σίτσα Οικονόμου και επιστροφή στην Ιερά Σκήτη των Ενθεμάτων. Θα ψαλθώ σε συνθήματα όπως του Οσίου Παστιτσίου, «Έρανον το Facebook, Παστιτσιών με κρέμα, η Μπεσαμέλ ποτέ της δεν σουρώνει, πάτσι, γουρούνια, δολοφόνη, ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός». Θα ακολουθήσει και το εποπτικό υλικό. Θα διέρχομαι από το κατηλημένο κοινωνικών κέντρων Vox και την κοινωνική Μητρόπολη Τσαμαδού, όπου ο ιερομόναχος Ευστράτιος θα εξηγήσει πόσο όσιος, κατά τη διάρκεια του απεχθούς μνημονιακού ζυγού, προστάτευσε των λαών. 10. Πέρα της λειτουργίας. Αρτοκλασία, παστσοκλασία, βρώσεις Παστιτσίου και κρασοκατάνυξης. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Thank you.
βοηθιά. Thank you.
του Παναγίου Μέντρου και μακριά από τα αρκετά του κομμουνισμού. Ανοίγω δύο κλείνοντες, αφήνεις ο άστο, έρθεις μεγάλης παρσέλα, σαν μοιόντοτη κοπέλα, έχουμε καλή σαβέλα, σαν την όμορφη κοπέλα. Δύο φωτοξία, είναι ένα φυσιό, πέφτερα στο χέρο. Σώσον κύριε το λαόν σου και γνωρίσον την κληρονομία σου και χαρίας λέσεις κατά χαρόντα του Καλέγισον υπερβαυξηθήνε ας μερίδας του παστιτσίου του σου ως κύριε έπραξας με τον έμπαντα γάμο πολλαπλασίασον των ύλων, τους ηχθείς και των άρτων, ήαν δι' στην παρούσα παστοκλαξίαν, ήαν στις αποκλασίας των παλαιάς, ή να πληρωθήσουν δε πνεύματος ύλου και παστιτσίου, το Χριστεμόνιμον, πλήθος ημών, και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον. Ήχης ενός αφύπνισης καστού του πληρώσει τοποθέτηση η γενναία, ώστε να μάθει ανερμάτη στην νεολαία, οποία δυνάει το πλάσι του τσιμπού. Πράξη κλιμανικής ευθύνης υπερπάτη, για σκανχάζει ο καθηλυπερτίνος, ή το υπόμνησης ότι αδειλεί ο καρκίνος, όποιον εμφέρει τον ορίον στο κρεβάτι. Δεν ομιλεί ο Σεραφείμ στον πρώτο, η μάδα άμφια τα χρυσοραφή, ούτε είναι ευάλωτος ως οι άγιοι αδελφοί, που φέρουν παρονίμιους του μεριτόντο. Άλλαλα τα χείλη των ασεβών, ενώ κοιμούνται την εσχάρμπη ολιξία, μας ξέρουν στην ορθοδοξία και μόνο τα κοιμούν των αγαθών. Στόμεν καλός, διότι καθώς προείπα, και ως δέχεται και η όντως επιστήμη, η επάρατος παραμονεύει, ήμι, όσους ανέσχυνε επιδίδονται στην πίπα. Νέες, αλλά και νέοι φεύ. Σας λέω στα ίσια, προφυλαχτείτε από την παγίδα του θανάτου, που κρύβεται στα θέλη του δρακάκου του αρβάτου, ή έστω μην καταπούνται ποτέ τα φύσια. Της πλάσης ο άνθρωπος έχει τα πρωτοπόρια και την θεόστοτη ελευθερία του προσώπου, όχι την βαρβαρόδια συρωσία, όπου το άγιο χρήσμα έπαιρνε να τρώει φλόκια. Άλλα τα χείλη των ασεβών, ενώ αγάλλονται το βουκωμένο στόμα, καταδικάζοντας το πνεύμα και το σώμα στις κόλασσες στο οποίο νύχει νερό. Η ειδημοσύνη με πολύ να συνεχίσω, εξάλλου, εν μεσοφύλων του δικτύου δικαιωμάτων, κρίνω πολύ το σπεριτό να παρεχνήσω εν πλάτη στις πλαμπερές συνέχειες των δικαιωμάτων. Έχουμε λίγη ώρα, πραγματικά λίγη ώρα στη διάθεσή μας, αν μπορεί να γίνει κάποια συζήτηση. Παίρνει κάποιος το λόγο. Νιώθω πως όλοι αισθανόμαστε έτσι μια... ότι έκλεισε ο κύκλος της βλασφημίας. Θες να πεις ακούγοντα, Δημήτρη. Θέλω να πω το εξής, ότι νομίζω ότι το δρόμενο αυτό, ας πούμε, είναι μια καλή απάντηση στην... θέλω να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του ανθρώπου που είναι πιστός. Και μπορώ να καταλάβω πώς ένας πιστός μπορεί να φύγεται από το δρόμενο, αλλά αξιώνω επίσης και τον πιστό να θίγεται περισσότερο από αυτά που έκανε ο Πυραιός. Άρα νομίζω ότι στον πιστό που μου λέει ότι προσβάλλομαι από τη δημόσια έκθεσή μου στον δρόμο αυτό, να του έλεγα πες το σε αυτό που τον προκάλεσε.
Αυτό το λέω διότι θέλω να, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω στην μικρή μου παρουσίαση, στην μικρή μου παρατήρηση, είναι να κάνω μια παρατήρηση πάνω σε αυτά που είπε ο Δημούλης. Ο Δημούλης λείπει, αλλά έχω την άνεση να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στο λόγο του, ακόμα και όταν αυτός λείπει λόγω της στενής μας σχέσης. Ουσιαστικά στην εισήγηση μας λέει ότι το ζήτημα είναι ένα ζήτημα συσχετισμών, είναι μια πολιτική μάχη, είναι μια διαδικασία η οποία εκφέρεται από υποκείμενα, αλλά στην πράξη είναι ένας συσχετισμός δύναμης με διάγνωστη έκβαση, απολύτως υποκείμενος στην ισχύ έκαστου μέρους. Και σε αυτό φυσικά κατά 80% συμφωνώ όντως. Δεν είναι τόσο τα υποκείμενα τα οποία τα μένουν είναι έτσι και τα αλλιώς, είναι κάτι το οποίο όπως οτιδήποτε στο παιδικό δόγμα της κοινωνίας μας είναι αποτέλεσμα και συνέπεια συσχετισμών της ισχύως. Όμως, λέγοντας αυτό, δεν πρέπει να ξεχάσουμε κάτι το οποίο νομίζω ότι ο Δημούλης το παραβλέπει. Και αυτό το οποίο παραβλέπει ο Δημούλης είναι ότι τα τελευταία 150 χρόνια, 200 χρόνια, ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, αυτό που ονομάζουμε, ας πούμε, η δυτική νεωτερικότητα, έχει αποθηκεύσει στο νομικό της και κανονιστικό της οπλοστάσιο συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν την αμερόληπτη άσκηση συγκεκριμένων ελευθεριών στα πλαίσια αυτού του συσχετισμού δύναμης, ανεξάρτητα από το αν έκαστος των εξημών ταυτίζεται με τη μία ή με την άλλη πλευρά. Δηλαδή, το απλό πράγμα το οποίο το λέω από το πρωί, ότι μπορούμε να διαφωνούμε σε οτιδήποτε με κάποιον, μπορούμε να το ασκήσουμε έντονη, ακόμα και κακοπροαίρετη δημόσια κριτική, μπορούμε να αποδοκιμάσουμε τις θέσεις του, είτε είναι ο Γερμανός ιστορικός Ρίχτερ, είτε είναι ο Μπουρνάζος ο οποίος έκανε αυτό το δρόμενο, είτε είναι ο σκηνοθέτης του Corpus Christi, αλλά ουδήποτε εξαρτημένου η αξίωσή μας να πάυσει η δημιουργία στο όνομα της προσβολής μας είναι ανίκεια. Είναι μια αξίωση η οποία δεν μπορεί να έχει θέση, ας πούμε, σε μια κοινωνία σαν τη δικιά μας. Το γεγονός ότι το λέμε αυτό και άρα μπορούμε να παίρνουμε θέση σε αυτή τη διαδικασία για την οποία κάνει ο λογοδημούλης, ανεξάρτητα αν είμαστε με τη μία ή με την άλλη πλευρά, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο η εισήγηση του Δημούλη, παρά την εξαιρετικά εύστοχη θέση της, το παραβλέπει. Παραβλέπει δηλαδή ότι στη διαδικασία αυτού του συσχετισμού δύναμης μπορεί να υπάρχει μια θέση αρχής υπέρ της ελεύθερης έκφρασης. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε, διότι όπως είδαμε και από τις προηγούμενες εισηγήσεις σήμερα, οι τάσεις και οι συνέχειες που εμφανίζονται τόσο στην ελληνική δεξιά όσο και στην ελληνική αριστερά, το ακούσαμε λιγότερο αλλά και αυτό είναι εμφανές, νομίζω ότι μας δείχνουν ότι αυτό που εμφανίζεται ως παρεκτροπή σήμερα δεν είναι παρεκτροπή, απλώς είναι ένα στιγμιότυπο αυτής της συνέχειας στην πολιτική παράδοση της χώρας μας, η οποία δεν είναι μια ιδιαίτερη πολιτική παράδοση, δεν είναι μόνη της, δεν είναι ασύγκριτη, αλλά είναι κομμάτι μιας συνέχειας η οποία ακόμα φαίνεται ότι είναι μακριά από το τέλος της. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, εγώ θα ήθελα να εκφράσω πολύ την ικανοποίησή μου για αυτή την πρώτη μέρα, κατά το ότι πέρα το ότι μάθαμε πολλά πράγματα, ας πούμε, προσπαθήσαμε, νομίζω, εκ του αποτελέσματος, σε αυτή τη διαδικασία για την οποία έκανε λόγο ο Δημούλης, να σταθούμε στο ύψος μας, μην παίρνοντας λίβη τη μία από τις δύο θέσεις. Άκουτα. Αυτό είναι αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, αφού και πάλι ευχαριστήσω και εύκολο το πάνελ για την εξαιρετική του παρουσία. Ωραία. Να θυμίσω ότι αύριο το συνέδριο ξεκινάει 11 παρατέταρτο το πρωί με θέμα όψης εικαστικής και μουσικής λογοκρισίας, το μεσημέρι στις 2 το στίγμα του λόγου και το απόγευμα 4 και 4 το θεσμοί ελέγχου του λόγου τότε και τώρα,
και 6,5 στρογγυλή τράπεζα μίδια λογοκρισία και αυτολογοκρισία. Φαντάζομαι ότι μαρκετούς θα τα ξαναπούμε και αύριο. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε.